Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης, μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος που έχει μόνο νίκες μετά από 4 αγωνιστικές, αντιμετωπίζει εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης την Παναχαϊκή, που έχει τον δικό της πολύ θετικό απολογισμό με 3 νίκες και μία ισοπαλία μετά από 4 παιχνίδια. Ο αγώνας αρχίζει σε λίγα λεπτά, περιμένουμε την εμφάνιση των ομάδων και των διαιτητών. Εμείς επιστρέφουμε σε λιγότερο από ένα. Η ζωή είναι ένα σπορ. Αγωνίσου δυνατά. Άλλοτε νικάς, άλλοτε μαθαίνεις. Πάντα όμως προχωράς, γιατί η διαδρομή σε καθορίζει. Goalbet. Ασύγκριτες αποδόσεις. Με 4 νίκες και 12 βαθμούς, 11-2 γκολ ο Άρης υποδέχεται την Παναχαϊκή, που βρίσκεται αμέσως στην επόμενη, την δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 7-1 γκολ, 10 βαθμούς η ομάδα της Πάτρας, που επιστρέφει θεαματικά στην διεκδίκηση μιας θέσης που θα οδηγήσει ξανά στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, κάτι που διεκδικεί ο Άρης φέτος περισσότερο από ό,τι στην περσινή σεζόν, σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με το ξεκίνημα. Εδώ η ενδεκάδα για τον προπονητή Δημήτρη Σπανό. Μια σημαντική απουσία αυτή του Δημήτρη Διαμαντόπουλου. Βλέπετε και τη διάταξη. Καντιμήρης, Τζανακάκης, Βαλεριάνος στα άκρα της άμυνας, Δελιζήσης και Σόουζα. Ιντζόγλου και Μουμίνη κεντρική μέση. Ντούνης, Πασάς, Πλατέλας. Και στην θέση του φορ ο Καπνίδης, που αντικαθιστά τον Διαμαντόπουλο, που είχε 3 γκολ μετά από 4 παιχνίδια. Η αναπληρωματική Αναγνωστόπουλος, Μαραγκός, Μπούρμπος, Παυλίδης, Στεφάνοβιτς, Νίκητς και Κάσος για τον Άρη. Είδαμε και τον Κώστα Κατσουράνη, που είναι τεχνικός διευθυντής της Παναχαϊκής, ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004. Κατευθύνεται στον πάγκο της ομάδας. Εδώ ο Δημήτρης Πανός με τον Σοκράτη Οφυρδόπουλο. Πολύ ωραία εικόνα. Οι δύο προπονητές πριν από το ξεκίνημα του αγώνα αγκαλιάζονται. Μάλιστα, ο Οφυρδόπουλος έχει κάτι παραπάνω να πει στον προπονητή του Άρη. Άλλωστε, ο Σπανός έχει εργαστεί στην Παναχαϊκή κατά το παρελθόν και έχει σε δύο διαφορετικές θητείες συνολικά 78 μάτς. Στην τρίτη αρχικά εθνική και στην δεύτερη εθνική πιο πρόσφατα. Εδώ η ενδεκάδα για την Παναχαϊκή. Ο Βροντάρας είναι στην εστία. Πολύμος και Μουστακόπουλος στα άκρα της άμυνας. Λουμπαρδέας και Μακρυδημήτρης στο κέντρο. Ο Φουρλάνος με τον Φωτάκη είναι η κεντρική μέση. Αποστολόπουλος, Γκίνος, Τεργίδης και προωθημένος ο Μωραΐτης. 4-2-3-1 από τους δύο τεχνικούς. Έχουμε τώρα και την είσοδο των ενδεκάδων. Αναπληρωματική για την Παναχαϊκή: Χαλκιά, Σωτηράκος, Μπουτσίκος, Πολυκρόνης, Μασούρας, Γκέσιος και Κυνηγόπουλος. Με τον 44χρονο Σοκράτη Οφυρδόπουλο, με μια καριέρα επαγγελματική ως ποδοσφαιριστή επί 18 χρόνια, με Ιωνικό κυρίως, αλλά και ΠΑΣ Γιάννα, Καλυθέα και Αστέρα Τρίπολης. Ο Γιώργος Φουκάκης, ο διαιτητής από την Κρήτη, από την Ένωση Ηρακλείου, Γιώργος Κεσίσογλου από την Ένωση Πέλλας και Γιώργος Θεοδόρου από την Ένωση Πιερίας. Κοινό όνομα για τους τρεις διαιτητές, Γιώργη Δεσόλου. Τέταρτος ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Ένωση της Κοζάνης. Και πάμε στον Τάσο Πακλατζή που έχει το ρεπορτάζ. Βρίσκεται πολύ κοντά στους δύο πάγκους, λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές του Τρίτου Γρανιού της Ελληνικής Τηλεόρασης. Σημαντικό παιχνίδι ασφαλώς για την Football League, πέμπτη αγωνιστική ημέρα. Ο Άρης που προέρχεται από μια σπουδαία νίκη και που ήρθε με την ανατροπή αυτή στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου έγινε 3-2. Ο Άρης που μετράει το απόλυτο, έχει απέναντί του μια ομάδα που είναι outsider για την φετινή χρονιά. Μια νέα προσπάθεια για την ομάδα της Παναχαϊκής, που τα πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Άλλωστε βρίσκεται στην δεύτερη θέση και για τους δύο προπονητές νομίζω ότι είναι ένα καλό τεστ αυτό που θα δούμε σε λίγη ώρα εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τώρα, οι απουσίες των δύο ομάδων. Οι δύο προπονητές δεν έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα.
προβλήματα. Ο Δημήτρης Ελευθεριάδης λείπει για την ομάδα της Παναχαϊκής. Ο Έλληνας επιθετικός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την πατρινή ομάδα. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Δημήτρης Πανός είδε αρκετούς παίκτες να γεμίζουν, να αδειάζουν μάλλον το απουσιολόγιο του. Ωστόσο, ο Κάσος με το πρόβλημα που έχει έμεινε. Συγγνώμη, ο Διαμαντόπουλος με το πρόβλημα που έχει στη μέση έμεινε εκτός αποστολής και θα πρέπει να περιμένει ένα διάστημα 7 με 10 μέρες για να επιστρέψει. Αλλά από την εντεκάδα που παρέταξε ο Δημήτρης Πανός στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη στο Ηράκλειο, έχουμε δύο προσθήκες. Αυτή την αναγκαστική που έχει στην κορυφή της επίθεσης με τον Καπνίδη να παίρνει τη θέση του Διαμαντόπουλου, και τον Ντούνι που ήταν ο ποδοσφαιριστής του αγώνα στο παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας να παίρνει τη θέση του Κάσου. Αυτές είναι οι δύο μοναδικές αλλαγές για την ομάδα του Άρη που πήρε το διπλό την προηγούμενη αγωνιστική. Αίτητος ο Άρης, πρώτος με 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνας απέναντι σε μια ομάδα που ασφαλώς έχει βλέψεις, κίνητρο και διάθεση με ελληνικό αίμα, έτσι. Ξεκίνησε το παιχνίδι στη σέντρα η Παναχαϊκή με τις κόκκινες εμφανίσεις, ο Άρης με τις κλασικές κίτρινες φανέλες, και η πρώτη απόπειρα για τους φιλοξενούμενους να επιτεθούν, οι μάχες στη μεσαία γραμμή, είδαμε και τους αρχηγούς, δύο πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές νωρίτερα, τον Γιώργο Φωτάκη, αρχηγό της Παναχαϊκής, με σχεδόν 500 συμμετοχές στα εθνικά πρωταθλήματα, με συμμετοχές και στην εθνική ομάδα, και τον Γιώργο Δελιζήση που φέτος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας του Άρη. Το πλάγιο είναι για την Παναχαϊκή. Υπάρχει και μια μικρή διαφορά πέρα από το ότι ο Άρης έχει 4 νίκες και μόνο νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος έναντι της Παναχαϊκής. Η ομάδα της Πάτρας έδωσε τους 3 από τους 4 αγώνες στην έδρα της. Νίξε 2-0 τα Τρίκαλα, 2-1 τον Εργοτέλη και έφερε 0-0 με τον ΑΟΚ Κισαμικό στο πιο πρόσφατο παιχνίδι. Ενώ, όπως είπε και ο Τάσος Πακλατζής, ο Άρης προέρχεται από μια μεγάλη νίκη ως προς την ανατροπή απέναντι στον Εργοτέλη. Έκανε 2-0, νίκησε 3-2. Εδώ στην έδρα του, στο Κλάνης Βικελίδης, ο Άρης νίκησε στην πρώτη αγωνιστική 5-0 τον Εγνιακό και 2-0 την Καλυθέα. Ο Άρης που δέχθηκε τα πρώτα γκολ στον αγώνα της Κρήτης, στην προηγούμενη αγωνιστική, καθώς νίκησε εκτός έδρας 1-0 τα Τρίκαλα με τον γκολ του Παυλίδη. Το πλάγιο είναι για τον Άριο Βαλεριάνος. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Άρης και Παναχαϊκή που βρίσκονται αντίπαλοι μετά από 11,5 χρόνια με πολλές αναμετρήσεις και σε επίπεδο πρώτης εθνικής. Το τελευταίο παιχνίδι πάντως των δύο ομάδων έγινε τον Μάρτιο του 2006, 1-1 στο Πάμπελο Πονησιακό. Στον πρώτο γύρο της ίδιας χρονιάς είχαμε άλλη μια ισοπαλία 0-0 στο Άδειο τότε λόγω τιμωρίας του Άρη Κλεάνθης Βικελίδης. Η κίνηση που έγινε και ο Ιτζόγλου που κάνει το φάουλ τελικά ακριβώς στην γραμμή του κέντρου. Σε μια προσπάθεια του Σπύρου Φουρλάνου που απέφυγε τον Ιντζόγλου. Ο παίκτης του Άρη έκανε το φάουλ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιώργος Φωτάκης. Νέο φάουλ στην διεκδίκηση. Έγινε πάνω στον Πλατέλα από τον προωθημένο σε αυτή τη φάση Ηλία Πολύμο. Πλατέλας. Κέρδισαν οι παίκτες της Παναχαϊκής. Φωτάκης με τον Στεργίδη. Είναι εκεί ο Ντούνης για να γυρίσει στον Γιώργο Κατημύρη. Κεφαλιά από τον Μουμίν. Φουρλάνος. Από τον Μουστακόπουλο. Μπάλα πάει πίσω. Στον Σπύρο Βρονταρά. Έμπειρος. Στα 32 του χρόνια ο Θεσσαλονικιός τερματοφύλακας και ο αναπληρωματικός του σε αυτό το παιχνίδι, ο Κώστας Χαλκιάς, 43 χρόνων, σε έναν ρόλο πολύ σύνθετο θα έλεγα, και αναπληρωματικός τερματοφύλακας, αλλά μαζί και με την εμπειρία του και ως συνεργάτης ίσως του Κώστα Κατσουράνη, με τον οποίο πανηγύρισαν μαζί την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2004. Πρώτα 4 λεπτά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, πολλές διεκδικήσεις, αρκετά φάουλ
μια νευρικότητα ίσως δικαιολογημένη στο ξεκίνημα. Ο Μουστακόπουλος αλλάζει με τον Βρονταρά, πιέζεται ο Φουρλάνος. Έδωσε στον Μακρύ Δημήτρη η μπάλα από τον Αποστολόπουλο, γυρίζει πάλι πίσω. Κεφαλιά από τον Φωτάκη. Ο Μωραΐτης που έχει πετύχει 2 γκολ έως τώρα στο πρωτάθλημα σε μια διεκδίκηση. Και ο Άρης από δεξιά με τον Πλατέλα, ο Ηλίας Πολύμος είναι αυτός που θα απομακρύνει πλάγιο για τον Άρη, που με τον Καπνίδη βασικό για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα αντί του Δημήτρη Διαμαντόπουλου, μια απουσία της τελευταίας στιγμής. Σήμερα ο Διαμαντόπουλος είπε ότι αισθάνεται ενοχλήσεις. Διαμαντόπουλος που πέτυχε τα 2 γκολ στη νίκη επί της Γαλιθέας, πέτυχε γκολ και στον αγώνα με τον Εργοτέλη. Ο Ιτζόγλου στη φάση διεκδικεί φάουλ σε βάρος του παίκτη του Άρη και βλέπετε εδώ την αντίδρασή του. Για τον Μωραΐτη ελέγχει εκεί ο Ούγκο Σόουζα. Προβολή από τον Μωραΐτη, πλάγιο υπέρ του Άρη που πάει να εκτελέσει ο Μανώλης Τζανακάκης. Την εκτέλεση του πλαγίου βλέπουμε ότι πιέζουν οι παίκτες Παναχαϊκής, είναι όλοι κάτω στο δεύτερο μισό του γηπέδου και τώρα θα οπισθοχωρήσουν. Βλέπετε πόσο πυκνή είναι η διάταξη σε αυτό το σημείο, που με ένα νέο πλάγιο Τζανακάκης θα προσπαθήσει να προωθήσει την μπάλα. Φάουλ, σήκωσε ο βοηθός. Φάουλ του Καπνίδη. Οι άνθρωποι του Άρη περίμεναν περισσότερο κόσμο, Τάσο. Νομίζω ότι η προσέλευση συνεχίζεται, είναι και η μέρα. Έτσι, Σάββατο σχετικά νωρίς, αλλά νομίζω ότι για αυτό το παιχνίδι και καθώς ο Άρης έχει 4 νίκες, περίμεναν περισσότερο κόσμο και απίθυναν και κάλεσμα, όπως και οι παίκτες. Ενώ τώρα βγαίνει η Παναχαϊκή μπροστά με τον Μωραΐτη. Πολύ επικίνδυνα. Ο Μωραΐτης αποφεύγει τον αντίπαλό του και κάνει το 0-1 στο 7ο λεπτό του αγώνα. Στην κόντρα επίθεση για την Παναχαϊκή. Τρίτο γκολ για τον Παναγιώτη Μωραΐτη στο φετινό πρωτάθλημα. Ευνηδιάστηκε η άμυνα του Άρη. Ο Μωραΐτης κινήθηκε όπως έπρεπε, απέφυγε τον αντίπαλό του και με σούτ έκανε το 0-1, ευνηδιάζοντας τον Άρη. Δείτε εδώ πώς κόβει την μπάλα ο Μωραΐτης, έχει φύγει ο αντίπαλός του εκεί που προσπάθησε να τον σταματήσει. Ο Βαλεριάνος είναι με το δεξί σούτ, το 1-0 από τον Παναγιώτη Μωραΐτη. Και το παιχνίδι μετά από αυτά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά ξαφνικά παίρνει μια ένα άλλο ενδιαφέρον, καθώς ο Άρης βρίσκεται πίσω στο σκορ. Κάτι που συνέβη και στον αγώνα του Ηρακλείου με τον Εργοτέλη. Ο Μουμίν για τον Ντούνι. Προσπάθησε να βρει τον Πλατέλα, ήταν ο Πολύμος που απομάκρυνε. Στρέφει η μπάλα στην περιοχή της Παναχαϊκής, ο Ντούνις στην περιοχή. Ο Φωτάκης απομάκρυνε και ο αρχηγός του Άρη, ο Δελιζήσης. Μπάλα πέρασε, ο βοηθός δείχνει out, εδώ είναι ο Μάρκος Ντούνις με πολύ καλή παρουσία, ένα γκολ και μία assist στον αγώνα εναντίον του Εργοτέλη. Και ο Βρονταράς ο Αποστολόπουλος που αγωνιζόταν πέρσι στα Χανιά. Είδαμε ένα κοντινό πλάνο. Εδώ ο Μωραΐτης δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Αποστολόπουλο. Μπήκαν από νωρίς δύσκολα για τον Δημήτρη Σπανό. Ο Άρης όμως είναι τώρα στην επίθεση. Ο Καπνίδης με δύο αντιπάλους θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Ο Λουμπαρδέας στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Μακρύ Δημήτρη για την Παναχαϊκή και ο Πλατέλα στην εκτέλεση του κόρνερ. Βγήκε ο Βρονταράς και κατεβάζει με σιγουριά την μπάλα.
εδώ, τερματοφύλακας της Παναχαϊκής, για να πληροφορηθούμε λίγο για τις αντιδράσεις στους δύο πάγκους. Τάσο Πακλατζής. Ναι, Γιώργο. Καταρχάς να πω για τον κόσμο που με ρώτησες πριν την επίτευξη του τέρματος. Ακριβώς. Όντως, κάλεσαν, έκαναν έκκληση τον κόσμο ποδοσφαιριστές του Άρη μέσω του σχετικού βίντεο στη διάρκεια της εβδομάδας. Αλλά αυτό που μπορώ να πω, γιατί είμαι στον αγωνιστικό χώρο και ενδεχομένως να έχω καλύτερη επαφή με τις θύρες, συνεχίζεται η προσέλευση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι και το εργάσιμο της ημέρας σήμερα. Αλλά όσο περνούν τα λεπτά, ο κόσμος πυκνώνει στις εξέδρες του Βικελίδης. Τώρα, μετά το τέρμα της Παναχαϊκής, ο Δημήτρης Πανός, που ούτως ή άλλως ήταν ανήσυχος, και συνήθως έτσι είναι στον πάγκο, ανήσυχος είναι, έχει σηκωθεί, δίνει συνέχεια οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του. Το γεγονός ότι ο Άρης κατάφερε να επιστρέψει το παιχνίδι της Κρήτη στο Παγκρίτιο δεν σημαίνει ότι κάθε αγωνιστική, φαντάζομαι, αυτό σκέφτεται ο ίδιος ο προπονητής του Άρη. Γι' αυτό φώναξε σε όλους να είναι σε εγρήγορση και να αρχίσουν να κρατούν την μπάλα στα πόδια τους και να γίνονται απειλητικοί. Από την άλλη πλευρά, έγιναν ένα κουβάρι όλοι στον πάγκο της Παναχαϊκής με τον προπονητή, τον κύριο Όφρη Δόπουλο, να μοιράσει χαρητήρια μετά την επίτευξη νωρίς του γκολ για την ομάδα του. Όση ώρα μιλούσες, είδαμε και σε replay την περίπτωση που ο Λουμπαρδέας γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα, τον Βρονταρά, ο οποίος μπλοκάρει με το γόνατο, γύρισε ο αμυντικός και δεν ήταν κάτι άθελο, δηλαδή δεν ήταν μια ενέργεια που έγινε χωρίς να θέλει. Ο διαιτής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Εδώ τώρα η Παναχαϊκή με τον Στεργίδη από δεξιά. Ο Δελιζήσης θα απομακρύνει, είναι κόρνερ για την ομάδα της Πάτρας. Εδώ ο Κατημύρης. Και ο Φωτάκης που πάει να εκτελέσει το κόρνερ για την Παναχαϊκή. Προσπαθεί να επαναφέρει την μπάλα προς την περιοχή του Άρη με δεύτερη προσπάθεια τώρα ο Μουστακόπουλος. Εκεί ελέγχει ο Ιτζόγλου και έδωσε για τον Πλατέλα που είναι ταχύς. Δεν πρόλαβε όμως, η μπάλα έχει βγει όπως υποδεικνύει ο βοηθός, το πλάγιο για την Παναχαϊκή που προηγείται 1-0 με τον γκολ του Μωράιτη στο έκτο λεπτό του αγώνα. Εκεί απομάκρυνε ο Καπνίδης που μπαίνει στη φάση, κερδίζει την μπάλα, δεν μπορεί να αποφύγει όμως και τον Φουρλάνο σε μια δυνατή μονομαχία. Παναχαϊκή πάλι μπροστά, βρήκε το χώρο, προσπάθησε να κάνει το σουτ. Χωρίς αποτέλεσμα ο Αποστολόπουλος και απομακρύνει ο Μακρύ Δημήτρης. Το πλάγιο είναι για τον Άρη, εδώ κεντρικός αμυντικός της Παναχαϊκής. Σόουζα με τον Δελιζήση. Κλέβουν οι παίκτες της Παναχαϊκής και θέλουν πάλι να βγουν μπροστά, κάτι που έγινε και στην φάση του γκολ. Φωτάκης αυτή την φορά δεν μπόρεσε να συνεργαστεί εδώ με τον Μωραϊτη, τον παίκτη που έκανε το 0-1. Το πλάγιο για τον Άρη με τον Βαλεριάνο. Κεφαλιά από τον Καπνίδη που διεκδικεί εκ νέου. Ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Μακρυδημήτρης πίσω στον Βρονταρά. Σόουζα πρόλαβε, υπόδειξη offside όμως. Ιτζόγλου
Γιάννος. Ο Μάτριο Δημήτρης έστρωσε για τον αρχηγό της Παναχαϊκής, το Φωτάκι. Αποστολόπουλος, πάλι Φωτάκης, Φουρλάνος. Ο Κίνο για τον Φωτάκη. Ο Αποστολόπουλος. Ο Λουμπαρδέας με τον Μακρύ Δημήτρη, passing game από τους παίκτες της Παναχαϊκής με κινήσεις χωρίς να είναι στατική. Αντίδραση από την πλευρά των παίκτων του Άρη που κερδίζουν την μπάλα. Ιντζόγλου τώρα μετά την πρώτη παρέμβαση του Βαλεριάνου. Θα χάσει όμως ο Ιντζόγλου και θέλει να βγει μπροστά ο Στεργίδης για να κερδίσει φάουλ και να πάρει κάρτα ο Ντούνης. Η πρώτη στο παιχνίδι. Πάλι την προσπάθεια από τον Λιμπέρη Στεργίδη που είναι Θεσσαλονικιός και μάλιστα κάνει τρίτη θητεία στην Παναχαϊκή. Πέρσι αγωνίστηκε για 6 μήνες στην αρχή της σεζόν με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Φέτος έχει πετύχει 2 γκολ από τα 7, 8 τώρα πια, μετά και το σημερινό της ομάδας της Πάτρας. Εκτέλεσε ο Φωτάκης το φαουλ, κεφαλιά από τον Στεργίδη. Ο Μωραϊτης. Φωτάκης, Φουρλάνος με τον Λουμπαρδέα, τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό. Πάλι ο Φωτάκης, από τον οποίο ξεκινούν πολλές επιθέσεις. Γενικώς περνάει μπάλα από τα δικά του πόδια πολύ συχνά. Για διεκδίκηση του Πλατέλα, κεφαλιά από τον Ιτζόγλου. Εκεί ο Πολύμος κέρδισε καθώς γλίστρησε ο Πασάς. Φωτάκης με τον Μουστακόπουλο και φάουλ σε ένα καλό σημείο για την Παναχαϊκή. Η ομάδα της Πάτρας που μετά τον γκολ ιδιαίτερα ελέγχει καλύτερα το παιχνίδι της, κυκλοφορεί την μπάλα σε αυτό το δεκάλεπτο που έχει μεσολαβήσει. Εδώ το φάουλ του Βαλεριάνου. Παίκτες του Άρη δείχνουν επηρεασμένοι από το γρήγορο γκολ που δέχτηκαν, με αποτέλεσμα τώρα να κυνηγούν στο σκορ. Το φάουλ για την Παναχαϊκή. Είναι εκεί ο Φωτάκης, είναι και ο Κλόντιαν Κίνο. Σε πρώτο πλάνο ο Κίνο, πιο πίσω το τείχος των 5 ποδοσφαιριστών του Άρη. 18ο λεπτό του αγώνα. Ο Φωτάκης θα εκτελέσει. Μπάλα πέρασε πάνω από την εστία, από την πάσα του Κίνο. Εδώ ο αρχηγός της Παναχαϊκής. Από τον Στεργίδη σε ένα σημείο που είναι ο Δελιζήσης. Δεν βρίσκει την μπάλα όπως θα ήθελε. Ο αγωνιστικός χώρος δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία τώρα για τον Δελιζήση. Αλλά βλέπετε, ειδικά σε αυτό το σημείο, σε αυτή την ευθεία, αλλά και σε άλλα σημεία του γηπέδου, πόσα προβλήματα υπάρχουν και σε κάποια λύπη και το χόρτο. Πολύμος ελευθέρωσε έξυπνα για τον Φουρλάνο. Φωτάκης. Γκίνο. Πήρε ο Στεργίδης. Φωτάκης. Ο Λουμπαρδέας. Και βγαίνει πάλι μπροστά από αριστερά η Παναχαϊκή. Με κενό στην άμυνα του Άρη για να γίνει το σούτ και να χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία. Με την άμυνα του Άρη να παρουσιάζει αυτά τα κενά, από τον Αποστολόπουλο το σουτ. Δείτε πάλι πώς αναπτύσσεται η Παναχαϊκή. Ο Τζανακάκης έχει μείνει πίσω. Η απόκρουση και το σουτ από τον Αποστολόπουλο
για να φύγει η μπάλα ψηλά out στο 19ο λεπτό του αγώνα. Μετά το goal, το 0-1 με τον Μωραΐτη, η Παναχαϊκή έχει και την επόμενη μεγάλη φάση του παιχνιδιού. Με την ευκαιρία που χάθηκε πριν από λίγο από τον Κώστα Αποστολόπουλο. Ο Δελιζήσης με τον Βαλεριάνο, τώρα είναι ο Ντούνης. Έχει γίνει φάουλ εκεί από τον Μουστακόπουλο. Δελιζήσης με τον Σόουζα. Πλατέλας πέρασε εντυπωσιακά, μεταλλευόμενος την τεχνική του κατάρτιση αλλά και την ταχύτητα. Και εδώ τώρα ο Ιτζόγλου κερδίζει το δεύτερο κόρνερ για τον Άρη στο παιχνίδι. Ο Ιτζόγλου αμέσως για τον Πλατέλα. Συγκλίνει ο Πλατέλας, αποφεύγει τον αντίπαλό του, θέλει όμως, επιμένει, κρατάει την μπάλα περισσότερο. Πολύμος απομάκρυνε προσωρινά η μπάλα στην περιοχή. Καπνίδης. Και από τον γυρίζει μπάλα στον Βρονταράκη, αυτή την φορά ο διαιτής Φουκάκης καταλογίζει την παράβαση. Ελεύθερο. Ο Βρονταράς αντιπήγε να πει στον διαιτή. Δείτε πάλι εδώ. Ο Μάκρη Δημήτρης γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακα που μπλοκάρει. Ο διαιτής καταλογίζει την παράβαση. Αυτό δεν επιτρέπεται εντός περιοχής. Είχαμε και την φάση νωρίτερα, όπου ο Φουκάκης εκεί άφησε το παιχνίδι, ενώ τώρα ακριβώς στην γωνία της μικρής περιοχής ο Άρης ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Κάτι που σημαίνει ότι το τείχος των παικτών πάνω στην γραμμή τέρματος. Και πέντε παίκτες του Άρη εκεί σε μία μίνι σύσκεψη για το πώς θα εκτελεστεί. Το έμεσο είναι ο Πλατέλας, είναι ο Καπνίδης, είναι ο Ντούνης, είναι και ο Μουμίν. Και βλέπουμε μία όχι τόσο συνηθισμένη εικόνα σε αγώνα ποδοσφαίρου. Όχι ότι δεν έχει συμβεί, αλλά εδώ βλέπετε τώρα πώς ένα ανθρώπινο τείχος από τους παίκτες Παναχαϊκής, ενώ ο Πλατέλας είναι με τον Καπνίδη εκεί δίπλα στην μπάλα. Ο Ιτζόγλου είναι μπροστά από τον Βρονταρά, ετοιμάζονται να πέσουν πάνω στην μπάλα. Βλέπετε, εκτέλεσε ο Καπνίδης, οι καραμπόλες. Έγινε ένα σουτ που δεν πέρασε η μπάλα. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Βαλεριάνος. Κάνει την κεφαλιά ο Πασάς. Και ο διαιτής καταλογίζει φάουλ σε βάρος του Άρη. Εδώ ο Γιάννης Πασάς. Με αντίπαλο τον Μωραΐτη στην τελευταία φάση που καταλογίστηκε αυτό το φάουλ. Στο μέσο του πρώτου ημιχρόνου ένα γκολ για την Παναχαϊκή με τον Μωραΐτη στο έκτο λεπτό. Μια σημαντική ευκαιρία για την ομάδα της Πάτρας με τον Αποστολόπουλο και εδώ για τον Άρη. Η πιο σημαντική έως τώρα φάση στα αντίπαλα καρέ. Απομακρύνθηκε η μπάλα μετά την εκτέλεση του Καπνίδη στο έμεσο. Ο Μουμίν και φάουλ που γίνεται από τον Μουστακόπουλο. Κίτρινη κάρτα. Ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής και φάουλ για τον Άρη που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Βαλεριάνος. Ο Φωτάκης είναι στην φάση, αυτός είναι που είδε την κάρτα, ο αρχηγός της Παναχαϊκής. Πλατέλας πέρασε από δύο αντιπάλους, δεν θα προλάβει να γυρίσει την μπάλα προς την εστία ή προς την περιοχή όπου ήταν ο Καπνίδης και ο Ντούνης.
παλιά εκεί από τον Τζόγλου στην διεκδίκηση με τον Μωραΐτη που είναι στο έδαφος. Φάουλ έχει δώσει ο Φουκάκης υπέρ της Παναχαϊκής. Εδώ χρησιμοποιεί το δεξί του χέρι ο Ιντζόγλου και κάνει φάουλ πάνω στον αντίπαλό του. Και έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Πάμε στον Τάσο Πακλατζή. Τάσο. Ναι, στον αγωνιστικό χώρο υπάρχει μια ένταση και από την πλευρά του πάγκου του Άρη και από την πλευρά του πάγκου της Παναχαϊκής. Να πούμε, Γιώργο, ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής πέρσι σφύριξε δύο παιχνίδια του Άρη και γι' αυτό υπάρχει μια καχυποψία γενικότερα και από την κερκίδα στις αποφάσεις του, και από τους ποδοσφαιριστές, κυρίως και από τον πάγκο της ομάδας. Και στα δύο περσινά παιχνίδια ο Άρη δεν κέρδισε, δεν βρήκε καν γκολ. Ιτήθηκε 2-0 στην Γαλιθέα και το 0-0 εδώ σε αυτό το γήπεδο κόντρα στην ομάδα της Λαμίας προς τις τελευταίες αγωνιστικές. Και επίσης να πω ότι δεν βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας ο Παύλος Μυροφορίδης, γιατί τιμωρήθηκε, έγραψε στο φύλλο αγώνα την προηγούμενη αγωνιστική για συμπεριφορά ανάρμοστη. Πράγμα που τον σήμερα δεν του επιτρέπει να κάτσει στον πάγκο, εκεί που βρίσκεται δηλαδή σε κάθε αγώνα, κάθεται μπροστά πάνω στην κερκίδα των επισήμων και από εκεί δίνει και αυτός οδηγίες προς τους ποδοσφαιριστές και συνομιλεί με τον Δημήτρη Σπανό. Νέο κόρνερ για τον Άρη, εκτέλεσε ο Ντούνης, είδε φάουλ, έδωσε, καταλόγησε φάουλ εκεί ο Φουκάκης στην διεκδίκηση του Καπνίδη με τον Μακρυδημήτρη και τελείωσε κάπου εκεί η φάση. Εδώ είναι ο Καπνίδης, βλέπετε, στο διαφωτιστικό, συγγνώμη, play και στη συνέχεια φάουλ βρέθηκε στο έδαφος ο κεντρικός αμυντικός της Παναχαϊκής. Αυτός δεν φάνηκε να κάνει κάτι. Ο Καπνίδης, φάουλ έδωσε ο Φουκάκης και ο Δελιζής τώρα κερδίζει την κεφαλιά για να έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Μακρυδημήτρης προλαβαίνει εκεί τον Καπνίδη. Για τον Άρη. Ο Φουρλάνος έχει χρησιμοποιήσει το αριστερό του χέρι για να κάνει το κοντρόλ. Αυτό δείχνει και ο διαιτητής διαφωνεί. Ο Φουρλάνος, αυτό κάνουν περισσότεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο, δείτε όμως πάλι πως κατεβάζει την μπάλα με το αριστερό χέρι. Εκτελέστηκε το φάουλ. Πλατέλας. Ο Στεργίδης για την Παναχαϊκή. Ο Τζανακάκης κερδίζει τη μονομαχία εκεί από τον Αποστολόπουλο. Ο Δελιζήσης σε ένα γέμισμα. Η κεφαλιά του Μακρυδημήτρη. Πολύμος. Ο Μωραΐτης σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Δελιζήσης. Ο Μουμίν. Τώρα ο Τζανακάκης για τον Άρη. Έχει ο Τζανακάκης, δίνει για τον Σόουζα. Δελιζήσης με τον Ιντζόγλου. Φάουλ από τον Φουρλάνο. Πλατέλας με τον Πολύμο, νέο φάουλ. Δεν διστάζουν οι παίκτες της ομάδας Πάτρας να κάνουν φάουλ, να σταματούν με αυτόν τον τρόπο τις προσπάθειες των αντιπάλων. Είδαμε ότι έγιναν δύο φάουλ στο ξεκίνημα προσπαθειών των αντιπάλων, ακριβώς για να σταματήσει αυτή η προσπάθεια. Εκτέλεσε ο Πλατέλας. Ο Βροταράς φεύγει η μπάλα. Τώρα σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Βαλεριάνος. Σόουζα η κεφαλιά για τον Ντούνη. Ο Φωτάκης εκεί, ο Μακρυδημήτρης, έβαλε κόντρα ο Δούνης. Το πλάγιο είναι για την Παναχαϊκή. Σε διάστημα που ο Άρης πιέζει, λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο του αγώνα. Τι κάνουν όλοι όρθιοι αυτοί εδώ, τι κάνουν όλοι όρθιοι. Οδηγίες από τον Φρυδόπουλο στον Γκίνο, πολύ κοντά στη γραμμή του πλαγίου φυσικά. Τώρα το πλάγιο για τον Άρη, από τον Μωραΐτη βγήκε η μπάλα. Εδώ ο παίκτης που έχει κάνει το 1-0, το 0-1 για την ακρίβεια με τον γκολ που πέτυχε η Παναχαϊκή στο 6ο λεπτό. Ο Σόουζα πάει στην μπάλα.
Τσανακάκης. Δεν σιγούρεψε την πάσα. Ο Γκίνο για την Παναχαϊκή με αντίπαλο τον Πλατέλα. Καλύπτει ο Τζανακάκης, πέρασε ο Γκίνο. Συνεχίζει ο Γκίνο αποφεύγοντας και τον κι άλλο αντίπαλο τον Σόουζα. Τελικά έδιωξε ο Βελιζής μετά την εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Γκίνο μέχρι το σημείο που γύρισε την μπάλα. Ο Βαλεριάνος στην άλλη πλευρά για τον Πασά. Δεν μπόρεσε ούτε σε αυτό το σημείο ο Πασάς να συνεργαστεί με τον Πλατέλα που περίμενε την πάσα. Σφύριγμα, φάουλ του Καπνίδη στην διεκδίκηση. Άλλα τρία παιχνίδια αυτή την ώρα σε εξέλιξη για την πέμπτη αγωνιστική της Football League. Έχουμε γκολ στο Ηράκλειο. Off Καλυθέα 1-0 από το 21ο λεπτό. Ο Κουσκουνάς έχει ανοίξει το σκορ εκεί. Πανσεραϊκός Καραϊσκάκης 1-0 επίσης. Ο Ρούτσης το γκολ στο 28. Και παραμένει το 0-0 στον αγώνα της Αναγέννησης Καρδίτσας με τον Απόλλωνα Λάρισσας. Ο Πολύμος θα διώξει. Ο Τζανακάκης σε ένα σημείο γίνεται κεφαλιά από τον Λουμπαρδέα. Φάουλ του Ιτζόγλου στην διεκδίκηση με τον Σπύρο Φουρλάνο. Εδώ ο Ραΐτης Φωτάκης. Μια κεφαλιά από τον Βαλεριάνο. Ο Δελιζήσης, κεφαλιά του Φωτάκη. Δεν μπόρεσε ο Ντούνης. Το πλάγιο για την Παναχαϊκή. Μουμίν. Πλατέλας. Καπνίδης. Παναχαϊκή βγαίνει πάλι μπροστά, αλλά σε αυτή την περίπτωση ο Πορτογάλος ο Ούγκο Σόουζα σταματάει την προσπάθεια του Αποστολόπουλου. Πιτζόγλου, κυρίως από αριστερά απειλή η Παναχαϊκή. Κάτι που έγινε και στην φάση του γκολ στο 0-1. Κεφαλιά από τον Δελιζήση, ο άλλος αρχηγός ο Φωτάκης, ο Μακρυδημήτρης, ο Βαλεριάνος, ο Μουμίν. Πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις, η μπάλα πάει σε αντίπαλο. Πλατέλας με τον Πολύμο, θέλει να περάσει ο Πλατέλας, είναι ο Φουρλάνος που έρχεται να καλύψει και να απομακρύνει την μπάλα. Βαγγέλης Πλατέλας. Ο Ιτζόγλου με τον Τζανακάκη. Ο Φωτάκης σταμάτησε την μπάλα σε ένα επικίνδυνο σημείο. Ο Μωραϊτης. Τώρα ο Μουστακόπουλος. Για τον Άριο Τζανακάκης. Πλατέλας. Έχει βγει ο Ιτζόγλου. Δεν του έδωσε την μπάλα ο Πλατέλας και μάλιστα σηκώνει και τα χέρια δείχνοντας ότι έψαχνε να βρει ένα στήριγμα. Κατοχή μπάλας 57% για την Παναχαϊκή. Πλατέλας θέλει να περάσει. Κέρδισε ο Πολύμος. Ο Γκίνο.
Αποστολόπουλος, Φωτάκης, είδε τον Μουστακόπουλο. Καλή ανάπτυξη από την Παναχαϊκή. Στεργίδη στο σουτ. Μάλλον σέντρα ήταν με στόχο τον Μωραΐτη. Ο Κατιμύρης μάζεψε την μπάλα και αμέσως για τον Πλατέλα. Ο Άρης βγαίνει μπροστά. Πλατέλας με τον Πολύμο γύρισε την σέντρα. Καπνίδης πέρασε η μπάλα και από τους δύο. Πέρασε και από τον Πασά και από τον Καπνίδη. Δείτε πάλι η σέντρα πολύ επικίνδυνη, αλλά ούτε στην πρώτη προσπάθεια ο Πασάς ούτε ο Καπνίδης σε δεύτερη φάση μπορεί να την αξιοποιήσει. Και όλα ξεκίνησαν από την γρήγορη επαναφορά του Κατιμύρη. Συμπληρωμένα 35 λεπτά παιχνιδιού στο Κλεάνθης Βικελίδης, απευθείας μετάδοση της R3, πέμπτη αγωνιστική της Football League. Παναχαϊκή προηγείται 1-0 του Άρη με τον γκολ του Παναγιώτη Μωραΐτη στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Μωραΐτης έκανε τώρα το φάουλο, μου μην εκτέλεσε. Σόουζα. Τσανακάκης. Πάλι ο Σόουζα. Δελιζήσης και Βαλεριάνος. Τώρα στο δικό της μισό ολόκληρη η Παναχαϊκή, όλη η ενδεκάδα. Πλατέλας. Δυσκολεύτηκε ο Ιντζόγλου. Σόουζα και πάλι Ιντζόγλου. Πάλι Σόουζα. Τζανακάκης. Χαμηλά η μπάλα, εκεί ήταν ο Φουρλάνος, επιμένει ο Άρης, Πλατέλας. Δεν μπορεί να περάσει από όλους, έδιωξε ο Λουμπαρδέας. Δελιζήσεις. Σόουζα. Γέμισμα από τον Δελιζήση για τον Τζανακάκη δεξιά. Μακρινή μπαλιά που όμως μετά την προσπάθεια του Τζανακάκη δεν φέρνει αποτέλεσμα. Ο Βρονταράς είναι εκεί για να μαζέψει την μπάλα. Εδώ ο Μωραΐτης, ο παίκτης που έχει κάνει το 0-1. Αρχηγός στην K20 του Πανετολικού. Είχε δοθεί ιδανικός αρχικά στην Παναχαϊκή. Ελεύθερος αυτή την δεύτερη χρονιά που φοράει τη φανέλα της ομάδας Πάτρας. Ο 20χρονος επιθετικός. Ο Φωτάκης για τον Μωραΐτη. Θέλει να κερδίσει ο Ντούνης. Πάλι ο Μωραΐτης. Τώρα ο Ιτζόγλου για τον Άρη. Θέλει ζήσεις. Σόουζα. Τζανακάκης. Ο Ντούνης που απέφυγε τον Φωτάκη. Η Τζόγλου για τον Τζανακάκη. Ο Αποστολόπουλος μακριά σε ένα σημείο που είναι μόνο ο Ούγκο Σόουζα. Σε ένα διάστημα που ο Άρης πιέζει αλλά όχι τόσο οργανωμένα ώστε να διασπάσει την καλή αμυντική λειτουργία, ανασταλτική λειτουργία της Παναχαϊκής με αλληλοκαλύψεις, πίεση. Εδώ βλέπετε δεν μπόρεσε να περάσει ο Πλατέλας, κερδίζει όμως φάουλ. Από τον Αποστολόπουλο έγινε το φάουλ, αυτός είναι ο Γκίνο. Και εδώ ο Πλατέλας εκτέλεσε, Τζανακάκης. Άλλο ένα κόρνερ για τον Άρη μετά το τέταρτο στον αγώνα, μετά την προσπάθεια του Μανώλη Τζανακάκη από δεξιά. Εκτέλεσε ο Πλατέλας. Κεφαλιά από τον Φωτάκη. Ο Τζανακάκης σε μια νέα κεφαλιά, τώρα θα απομακρύνει ο Μωραΐτης. Ο Λουμπαρδέας είναι στο έδαφος.
εικόνα από τον πάγκο του Άρη με τον Δημήτρη Σπανό. Εδώ με τον Πασά, αντίπαλος ο Λουμπαρδέας. Χτύπησε στο πρόσωπο και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Ο Φριδόπουλος στον πάγκο της Παναχαϊκής. Και ο κόσμος του Άρη που βλέπει την ομάδα του από πολύ νωρίς να μένει πίσω στο σκορ. Θα δούμε πώς έγινε αυτό το 0-1 στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Μωραΐτης εδώ αποφεύγει τον Βαλεριάνο και εκτελεί για το 0-1 με το δεξί σουτ. Με αυτό το γκολ η Παναχαϊκή έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ. 5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Κλεάνθη Φικελίδης. Και κίτρινη κάρτα τώρα για καθυστέρηση στον Πολύμο. Πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Δείχνει ότι δεν άκουσε. Τελικά θα το εκτελέσει το πλάγιο. Καλαματιανός αμυντικός της Παναχαϊκής. Άλλο ένα πλάγιο αυτή τη φορά για τον Άρη με τον Τζανακάκη. Σόουζα. Ο Δελιζήσης στον Βαλεριάνο. Ο Ντούνης θα χάσει την μονομαχία από τον Μουστακόπουλο. Αλλά η μπάλα βγήκε. Είναι για τον Άρη. Έχει δοθεί φάουλ. Συγγνώμη, δεν είναι και η καλύτερη οπτική επαφή που έχω εκεί στο συγκεκριμένο σημείο. Για την ακρίβεια έχω μπροστά μου σώμα ενός καμέραμαν. Εκτελέστηκε το φάουλ. Η μπάλα πήγε στον Τζανακάκη. Έχασε ο Πλατέλας. Έγινε το λάθος από τον Τζανακάκη. Βγαίνει μπροστά η Παναχαϊκή. Έρχεται να καλύψει ο Δελιζήσης. Πρόλαβε τον Μωραΐτη. Εδώ επιθετικός της Παναχαϊκής. Ένα πλάγιο για τον Άρη. Για την Παναχαϊκή, συγγνώμη, ο Άρης αμήνεται. Ο Πολύμος το εκτέλεσε. Αποστολόπουλος. Σέντρα από τον Πολύμο, η μπάλα φεύγει. Out. Εδώ ο Ηλίας Πολύμος και ο Γιώργος Καντιμήρης στον Δελιζήση. Σόουζα. Από τον Τζανακάκη πίσω, όχι, ο Άρης δεν έχει ένα καλό πρώτο ημίχρονο σε καμία περίπτωση. Χωρίς δημιουργία φάσεων, χωρίς τους συνδυασμούς που θα διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα, την καλά οργανωμένη άμυνα της Παναχαϊκής. Εδώ μια προσπάθεια που ξεκινάει από τον Πλατέλα. Ο Μακρυδημήτρης επιλέγει να βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, ένα πλάγιο για τον Άρη. Η Τζόγλου. Έγινε η σέντρα, εύκολα ο Βρονταράς. Έχει αλλάξει το ποσοστό στην κατοχή μπάλας. Πλέον είναι ο Άρης με το 52%. Σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα και ως προς αυτό ακριβώς το σημείο, δηλαδή την κυκλοφορία της μπάλας, την πίεση των γηπεδούχων, λογικό είναι. Αλλά ο Άρης δεν έχει ευκαιρίες στο παιχνίδι. Δύο λεπτά θα είναι ο πρόσθετος χρόνος για αυτό το πρώτο 45 λεπτό που ολοκληρώνεται ως προς την κανονική του διάρκεια σε ένα λεπτό. Ο Γκίνο, ο Αποστολόπουλος,
πιέζεται από τον Τζανακάκη. Ευνόησαν οι κόντρες παίκτες του Άρη. Καπνίδης για τον Πλατέλα. Τον δυσκόλεψε μάλλον, κόβοντας, δίνοντας την μπάλα δεξιά ο Καπνίδης. Κέρδισε τη μονομαχία εκεί ο Λουμπαρδέας με τον Πλατέλα. Σόουζα. Τζανακάκης. Συνεχίζει ο Τζανακάκης για να βγάλει την σέντρα. Προλαβαίνει ο Μακρυδημήτρης τον Καπνίδη που ετοιμαζόταν να κάνει την κεφαλιά. Ο Μουστακόπουλος θα κάνει φάουλ στον αντιπαλό του, τον Βαλεριάνο. Μουμίν. Πασάς. Πέρασε ο Πασάς. Γύρισε ο Πασάς εκεί σε ένα σημείο που η μπάλα δεν έφτασε τελικά στον Πλατέλα. Τζανακάκης. Ο Μουμίν για τον Πλατέλα. Τον είδε τον Πλατέλα που πλασάρει για το 1-1. Ο Άρης καταφέρνει στην εκπνοή του ημιχρόνου να ισοφαρίσει. Αυτό που δεν ήθελε σε καμία περίπτωση σε ένα πολύ άσχημο χρονικά σημείο η Παναχαϊκή. Οι πανηγυρισμοί για τους παίκτες του Άρη. Και από το καθαρό μυαλό του Χουσέιν Μουμίν η ασίστ στον Πλατέλα, ο οποίος έχει αυτή την εκτελεστική ικανότητα. Θα το δούμε τον γκολ, πόσο Άρης ισοφαρίζει την Παναχαϊκή και ξεσηκώνει τον κόσμο του εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βλέπετε πόσο Μουμίν βρίσκει τον Πλατέλα σε ένα σημείο που ο παίκτης του Άρη μπορεί να εκτελέσει με το αριστερό πόδι για να ισοφαρίσει σε 1-1. Μουμίν, Πλατέλας, γκολ για τον Άρη, δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Τρίτο γκολ για τον Πλατέλα στο φετινό πρωτάθλημα. Στο 7 ο Μωραΐτης, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Πλατέλας. Και το δεύτερο ημίχρονο είναι προφανές ότι θα ξεκινήσει από μια διαφορετική αφετηρία σε ό,τι έχει να κάνει με το γκολ που πέτυχε η Παναχαϊκή στο 7ο λεπτό και διαμόρφωσε το αποτέλεσμα υπέρ της στο γκολ του Μωραΐτη. Φάουλ για την Παναχαϊκή. Ο Φωτάκης θα εκτελέσει. Έδιωξε ο Πασάς σε ένα σημείο που είναι ο Μουστακόπουλος. Προβολή από τον Πλατέλα, αλλά εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης αυτό που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει πριν από την λήξη του. Δεν πάει στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ. Για την Παναχαϊκή υπάρχει αυτή η απογοήτευση. Η ομάδα της Πάτρας που έκανε πολύ καλή εμφάνιση σε αυτό το 45 λεπτό. Κατάφερε να προηγηθεί, είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αποστολόπουλο. Ξεκινήσει αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Σόκρατης Φρυδόπουλος βγήκε από τη Φυσούνα μαζί με τον Κώστα Κατσουράνη για να πάνε στον πάγκο. Η Παναχαϊκή που έχει και την υποστήριξη πιλάθλων εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τάσο, τα σπακλατζής πάντα στο ρεπορτάζ. Ακριβώς, Γιώργο. Είχαν διατυπώσει την επιθυμία να έρθουν, μπήκε στη μέση η γνωστή απαγόρευση τελικά. Τελικά μεμονωμένα ήρθαν. Μεμονωμένα. Βρίσκονται στη θύρα 4 του Κλεάνθης Βικελίδης, αυτή η ειδική θύρα που είναι για τους φιλοξενούμενους. Ναι. Ο Άρης ποτέ δεν λέει όχι σε παρουσία φιλάθλων αντίπαλης ομάδας του Κλεάνθης Βικελίδης. Έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους, δεν υπάρχει κανένα παρατράγουδο, αυτό είναι δεδομένο. Και όλα βαίνουν καλώς για το δεύτερο ημίχρονο με την είσοδο των δύο ομάδων. Τώρα βλέπω κόσμο στη Φυσούνα. Πάντως υπάρχουν και τρεις παίκτες που έχουν φορέσει την φανέλα του Άρη. Και για τον Κώστα Χαλκιά και στο πρώτο μέρος όταν κατευθύνθηκε στο πάγκο, αλλά και τώρα υπάρχουν αποδοκιμασίες. Ο λόγος είναι προφανής για την παρουσία του στη μετέπειτα πορεία της μετά καριέρας στον του. ΠΑΟΚ, ο Χαλκιάς που έπαιξε και στον Ηρακλή πριν αγωνιστεί στον Άρη. Δηλαδή έχει φορέσει τη φανέλα και των τριών της Θεσσαλονίκης. Από τον Άρη πέρασε δύο χρόνια. Υπάρχει ο Γκίνο που σήμερα ξεχωρίζει και με την παρουσία του. Ο ποδοσφαιριστής της Παναχαϊκής. Είχε αγωνιστεί το 2014 με την φανέλα του Άρη. Είχε κάνει τότε 18 συμμετοχές. Τρίτη εθνική, έτσι. Ακριβώς. Και ο Γκέσιος που είναι στον πάγκο. Αυτή είναι η
τρεις που έχουν περάσει από το Βικελίδης. Άλλωστε η Παναχαϊκή έχει μόνο Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ο Γιάννης Γέσιος που έπαιξε πέρσι στον Αγροτικό Αστέρα, ο Εδεσαίος επιθετικός. Μια καλή χρονιά με 7 γκολ σε 30 παιχνίδια. Αγωνίστηκε 8 αγώνες πρωταθλήματος με τον Άρη τη σεζόν 2012-13 στην Super League. Αλλαγή για την Παναχαϊκή έχουμε, έτσι. Αλλαγή. Πολυχρόνης. Πολυχρόνης μπαίνει μέσα. Πρώτη αλλαγή για την ομάδα. Ο Δημήτρης Πολυχρόνης, το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα της Παναχαϊκής. Βγήκε ο Αποστολόπουλος, καθώς το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Πρώτη αλλαγή από την πλευρά του Οφριδόπουλου. Ο Πολυχρόνης, ένας μέσος που έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία Δαβουρλής. Μας θυμίζει αυτόν τον πολύ μεγάλο πατρινό ποδοσφαιριστή που έφυγε πρόωρα από την ζωή σε ηλικία 44 ετών το 1992. Μέλος εκείνης της σπουδαίας ομάδας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Παναχαϊκή ήταν η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο το 1973 παίζοντας το κύπελο UEFA και φτάνοντας μάλιστα στον δεύτερο γύρο αφού απέκλεισε την Αυστριακή Γκράτσερ και μετά αποκλείστηκε από την Ολλανδική Τβέντε και μάλιστα μια βαριά ήττα στην Ρεβάνς. Πάντως με την Γκράτσερ έκανε δύο νίκες και εκτός έδρας 1-0 με τον γκολ του Σπεντζόπουλου, 1-1 εντός έδρας με την Τβέντε και η βαριά ήττα που λέγαμε 7-0 στο Ενσέντε, την έδρα της Ολλανδικής ομάδας. Αυτά από το παρελθόν. Συνέχεια σε απευθείας μετάδοση από το Κλεάν της Βικελίδης, από την ΕΡΤ 3, Football League, πέμπτη αγωνιστική. Ο Άρης αντιμέτωπος με την Παναχαϊκή. Δύο ομάδες που συνολικά σε 8 παιχνίδια στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είχαν 7 νίκες. Ο Άρης το απόλυτο, 4-4 και Παναχαϊκή 3 νίκες και μία ισοπαλία. Μουστακόπουλος για την ομάδα της Πάτρας. Λουμπαρδέας. Φουρλάνος. Δεν πέρασε η πάσα, κέρδισε ο Τζανακάκης, έδωσε για τον Πλατέλα. Και φάουλ του Φουρλάνου που κόβει έτσι τις, μάλλον έτσι. Το έχει κάνει και στο πρώτο ημίχρονο μια-δυο φορές. Τώρα όμως ο διαιτητής, ο Φουκάκης, είναι μέσα στα καθήκοντα των ανασταλτικών. Όπως ο Φουρλάνος βλέπετε έχει περάσει, ο Πλατέλας πάει πάνω του και γι' αυτό το λόγο βλέπει κάρτα κίτρινη από τον διαιτητή, τον Φουκάκη της Ένωσης Ηρακλείου. Ο Σπύρος Φουρλάνος. Στο φάουλο Πλατέλας. Επτά συμπαίκτες του περιμένουν την σέντρα που έγινε. Η κεφαλιά από τον Λουμπαρδέα. Απομακρύνθηκε αλλά από τον Πολύμο και έφτασε στην άλλη εστία, στην άλλη περιοχή μάλλον, στον Κατημύρη. Φουρλάνος, Μωραΐτης, πίεσε ο Μουμίν, Γκίνο. Καλύπτει ο Μουμίν και φάουλ από τον Γκίνο. Εδώ ο αλβανικής καταγωγής παίκτης της Παναχαϊκής, έχει αγωνιστεί και στις μικρές εθνικές ομάδες της Αλβανίας. Το φάουλ για τον Άρη με τον Τζανακάκη. Η κεφαλιά από τον Φουρλάνο. Η μπάλα φτάνει στον Πλατέλα που κάνει μια ακόμη φορά επίδειξη τεχνικής. Αποφεύγει δύο αντιπάλους. Άφησε για τον Καπνίδη. Ο Ιτζόγλου. Πασάς. Σέντρα από τον Πασά πάνω στον Λουμπαρδέα. Και φάουλ από τον Σόουζα πάνω στον Μωραϊτ. Ο Πλατέλας εκεί με τον Πολύμο. Ο Ιτζόγλου με αντίπαλο τον Πολυχρόνη που μπήκε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ τώρα ο Ντούνης
Καθώς δεν μπόρεσε ο Μουστακόπουλος, συνεχίζει ο Τούνης και έχει βγει και πολύ σωστά απομακρύνει ο Βροταράς και στη συνέχεια χάνει την ευκαιρία για τον Άρη ο Καπνίδης. Ο Άρης κοντά στο δεύτερο γκολ στο 50 λεπτό του αγώνα. Σε ένα πεντάλεπτο που ο Άρης φαίνεται ότι θέλει να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο από εκείνο του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ από το λάθος που κάνει ο Μουστακόπουλος. Ο Ντούνης έχει εκτελεστεί όμως το κόρνερ σε απευθείας μετάδοση. Ο Τζανακάκης για το πλάγιο παραχώρησε ο Γκίνο. Στο πλάγιο ο Τζανακάκης με τον Πασά. Έδωσε αλλαγή ο βοηθός. Δεν εκτέλεσε σωστά ο Τζανακάκης. Πολύμος στο πλάγιο για την Παναχαϊκή. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη. Ο Μωράιτης έδωσε για τον Πολυχρόνη και ο Φωτάκης. Δεν πέρασε η πάσα του. Ήταν ο Δελιζής εκεί που σταμάτησε. Ντούνης. Για τον Πλατέλα. Θα γυρίσει αυτός. Ο Καπνίδης δεν θα μπορέσει γιατί έχει προλάβει και έχει καλύψει ο Πολύμος. Ο Άρης απειλεί εκ νέου. Γίνω. Φουρλάνος. Αλλαγή παιχνιδιού σε ένα σημείο που θέλει να ανέβει ο Μουστακόπουλος. Καλύπτει ο Βαλεριάνος με το σώμα. Πλάγιο για τον Άρη. Πλατέλας. Είναι έξω πεσμένος. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο παίκτης της Παναχαϊκής. Εδώ και ο Πλατέλας στο έδαφος. Σόουζα. Η προβολή και η κάρτα αμέσως. Λίγα λεπτά μετά την είσοδο του στο παιχνίδι ο Πολυχρόνης βλέπει κάρτα. Εδώ είναι η φάση με τον Ντούνη. Ο Βιονταράς έκανε την απόκρουση και ο Καπνίδης στη συνέχεια για να βρει μπάλα στον Λουμπαρδέα και να φύγει κόρνερ. Η κίτρινη για τον Πολυχρόνη για το πολύ δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Σόουζα που σηκώθηκε. Επιστρέφει και ο 19χρονος Μουστακόπουλος. Εδώ είναι ασφαλώς για κάρτα αυτό που έκανε ο Πολυχρόνης. Εκτελεί ο Τζανακάκης. Κεφαλιά από τον Καπνίδη. Πασάς. Τώρα έδωσε στον Ντούνη. Μουμίν. Ο Πλατέλας υπόδειξη offside από τον βοηθό τον Κεσίσογλου. Offside στον Πλατέλα. Είναι μια σωστή απόφαση από τον βοηθό. Κεφαλιά από τον Σόουζα, η μπάλα σε αντίπαλο. Ο Πολυχρόνης, νέα κεφαλιά τώρα από τον Βαλεριάνο και νέα κεφαλιά από τον Δελιζήση. Δεν μπόρεσε ο Πλατέλας, τον δυσκόλεψε η παλιά του Ιτζόγλου. Πολύμος για το πλάγιο. Μουμίν άνοιξε την μπάλα. Μπήκε στην φάση ο Φωτάκης, ο Άρης όμως με Ιτζόγλου. Και τώρα Μουμίν, οι δύο κεντρικοί μέση. Για τον Ντούνη που έχει όλο το χώρο μπροστά του. Ο Ντούνης θα γυρίσει, Καπνίδης και χάνεται άλλη μία μεγάλη ευκαιρία. Πάλι από τον Αντώνη Καπνίδη. Αυτή ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη επίθεση από τους παίκτες του Άρη. Εδώ στο τελείωμά της γυρίζει ο Ντούνης στο κατάλληλο σημείο. Έκανε απευθείας το σούτ ο Καπνίδης για να φύγει η μπάλα out. Λίγο πριν συμπληρωθεί το 55ο λεπτό του αγώνα. Ο Άρης έχει φτάσει τις 5 τελικές ή 4 στην εστία.
Παναχαϊκή στην μία τελική προς την εστία από το σύνολο των τριών. Πέτυχε τον γκολ με τον Μωράιτη που έχει τώρα την μπάλα. Ο Μουστακόπουλος για τον Στεργίδη. Φάουλ. Έγινε από τον Δελιζήση. Μια ευκαιρία για τους παίκτες της Παναχαϊκής να προωθηθούν, καθώς πάει να εκτελέσει ο Γκίνο. Και ο Λουμπαρδέας και ο Μακρυδημήτρης μπροστά. Αλλά πήγε χαμηλά μετά την εκτέλεση, μετά το χτύπημα του Γκίνο. Τώρα για τον Φωτάκη μέσα στην περιοχή. Από την παλιά που έκανε ο Πολυχρόνης. Και εδώ ο Ούγκο Σόουζα που απομάκρυνε τον κίνδυνο. Πλάγιο για την Παναχαϊκή με τον Μουστακόπουλο. Δεν μπόρεσε ο Μωράιτης. Νέο πλάγιο αυτή τη φορά για τον Άρη. Δελιζήσεις. Σόουζα. Κεφαλιά από τον Πολύμο. Πολυχρόνης. Φωτάκης. Γκίνο. Πολύμος. Προβολή καθαρή από τον Τζανακάκη. Ο Γκίνο, ο Φωτάκης πάνω στον Ιτζόγλι, μπάλα μετά το χτύπημα του Γκίνο. Πλάγιο για την Παναχαϊκή. Ακούμε τον Τάσο Πακλατζή για το πώς ζουν οι δύο προπονητές σε αυτό το σημείο. Πολύ έντονα, πολύ έντονα, πραγματικά θυμίζει παιχνίδι ανόδου. Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά είναι φυσιολογικό και οι δύο πάγκοι να θέλουν και οι δύο προπονητές να θέλουν να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν. Κυρίως ο Άρης που παίζεται ως έδρας. Ο Σπανός είναι από την αρχή του αγώνα σε αναμένα κάρβουνα, να μου επιτραπεί η έκφραση. Ο Άρης πάντως, Τάσο, παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα σε αυτά τα 12 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Συνήθως είναι καλύτερο στο δεύτερο ημιχρόνο ο Άρης. Αυτό είναι γεγονός. Ναι, έγινε και στο Ηράκλειο με τον Εργοτέλη. Και στα υπόλοιπα επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει. Αλλά στο δεύτερο ημιχρόνο η παρουσία του είναι εντελώς διαφορετική ως εικόνα από ό,τι στο πρώτο. Αυτό φαίνεται και με τις τελικές και με την κατοχή της μπάλας και με τη διάθεση που δείχνουν οι παίκτες. Γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι κάθε αποτέλεσμα εκτός από νίκη εδώ σε αυτό το γήπεδο είναι αποτυχία. Σε αυτό το διάστημα είχε και τρεις φάσεις με τον Καπνίδη για να περάσει μπροστά στο σκορ. Χάθηκαν οι ευκαιρίες. Η μπάλα είναι στον Βρονταρά. Εδώ ο Δημήτρης Σπανός, ο προπονητής του Άρη. Αιγιώτης που έχει εργαστεί, το είπαμε, στη διάρκεια του πρώτου μέρους στην Παναχαϊκή σε δύο διαφορετικές περιόδους. Πλατέλας. Βαλεριάνος για τον Ντούνι. Βγαίνει, κερδίζει την μπάλα Μακρυδημήτρης. Δελιζήσεις για τον Μουμίν. Πολύμος, μια κεφαλιά πρώτου Πλατέλα. Έχει την πιο δύσκολη αποστολή από τους συμπαίκτες του ο Πολύμος να αντιμετωπίσει τον Πλατέλα στον σημερινό αγώνα. Φωτάκης. Αφήνει ο διαιτητής, γιατί βιάστηκε λίγο να πέσει ο Στεργίδης εκεί. Ντούνης. Πλατέλας και Πολύμος διεκδίκησαν. Η μπάλα είναι για την Παναχαϊκή. Γκίνο. Ο Τζανακάκης πάνω στον Γκίνο. Αφήνει ο διαιτητής Φουκάκης. Τζανακάκης είναι πεσμένος στο έδαφος ο Γκίνο και ο Τζανακάκης εφαρμογή του fair play. Βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Γκίνο. Ο Τζανακάκης κάνει προβολή. Υπάρχει φάουλ εδώ που δεν έδωσε ο Φουκάκης στην επαφή. Αμέσως μετά ο αμυντικός του Άρη, Τζανακάκης, θα κάνει fair play για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Γκίνο. Όλα αυτά στο
Συμπλήρωμα μια ώρα αγώνα. Σε πολύ λίγο ο Σπανός δίνει οδηγίες στον Πλατέλα. Κοντά του είναι και ο Ντούνης. Οι δύο ακραίοι δηλαδή. Ακούμε και τον Τάσο Πακλατζή που έχει την ευκαιρία εδώ ο Σπανός, που έκλεισε και το μάτι. Δεν ξέρω αν το έκανε στην κάμερα. Τάσο. Ναι, πράγματι ο Δημήτρης Σπανός αυτό που είπε στον Τζανακάκη ήταν να δώσει να προωθεί την μπάλα στον Πλατέλα που ήταν πάνω στη γραμμή. Ο τελευταίος, ο Τζανακάκης πέταξε την μπάλα έξω, κάνοντας fair play. Κάτι ναι. Που εξόρκησε στην κυριολεξία τον Δημήτρη Σπανό, πιστεύοντας ότι ο Κίνο κάθεται επί τούτου στο χόρτο. Ο Κίνο σηκώθηκε τώρα σηκώθηκε. Και θα συνεχίσει. Φαίνεται ότι θα συνεχίσει ακόμη εδώ ο παίκτης της Παναχαϊκής. Μπάλα θα πάει στον Καντιμίρη σε μία συνέχιση και ολοκλήρωση της εφαρμογής του fair play, που είναι αποκλειστικά υπόθεση των παικτών, εκτός αν έχουμε κάποιον σοβαρό τραυματισμό και ιδιαίτερα στο κεφάλι, τότε επεμβαίνει ο διαιτητής. Εδώ είναι ο Ιτζόγλου. Ο Ντούνης. Οι κόντρες θα διώξει ο Φουρλάνος. Ο Άρης γίνεται πολύ πιο συχνά απειλητικός σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Πάλι ο Ντούνης με τον Καπνίδη κερδίζει ο Λουμπαρδέας. Μουστακόπουλος απομακρύνει κεφαλιά από τον Δελιζήση. Εδώ ο αρχηγός. Ο Άριο Γιώργος Δελιζήσης. Ο Κίνο επέστρεψε και ετοιμάζει δεύτερη αλλαγή ο Σωκράτης Οφριδόπουλος. Είναι έτοιμος ο Γιάννης Γκέσιος. Ο Άρης με τον Πλατέλα. Ο Πολύμος πάντα κοντά του. Ο Μουστακόπουλος πίσω, η κόντρα από το βολέ του Βρονταρά ήταν ο Πλατέλας κοντά στον τερματοφύλακα της Παναχαϊκής. Ο Μωραΐτης και τώρα ο Μουστακόπουλος. Πολυχρόνης. Έγινε το λάθος από τον Γκίνο Τζανακάκης, την Τζόγλου. Προβολή από τον Λουμπαρδέα. Πλάγιο για τον Άρη. Τζανακάκης. Η σέντρα. Μακρύ Δημήτρης κεφαλιά. Μπαίνει πάλι στη φάση ο Τζανακάκης για να κάνει νέα σέντρα. Πάλι ο κεντρικός αμυντικός Παναχαϊκής. Και η μπάλα φτάνει στα χέρια του Σπύρου Βρονταρά, του τερματοφύλακα της ομάδας Πάτρας. Εδώ ο Σπανός, πάντα ανήσυχος, κινητικός μπροστά από τον πάγκο του Άρη. Περιμένουμε να γίνει και η αλλαγή στην επόμενη μικρή διακοπή για να μπει στο παιχνίδι ο Γκέσιος. Φωτάκης, Δελιζήσης, από τον Βαλεριάνο η μπάλα στον Ιτζόγλου. Τζανακάκης και Σόουζα. Ο Λουμπαρδέας στην κεφαλιά. Σφύριγμα, υπόδειξη offside, ο Καπνίδης. Εδώ, ο επιθετικός του Άρη. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. 64ο λεπτό, θα φύγει ο Μωραΐτης. Στο παιχνίδι ο Γκέσιος. Ο Μωραΐτης έκανε το 0-1 με ένα πολύ ωραίο γκολ για την Παναχαϊκή. Και ο Γκέσιος στην πρώτη του σεζόν με την φανέλα της Παναχαϊκής. Στο παιχνίδι δεύτερη αλλαγή του Οφριδόπουλου. Ο Σπανός, ο προπονητής του Άρη, συνεχίζει με την αρχική ενδεκάδα. Ο Βαλεριάνος με τον Μουστακόπουλο, το πλάγιο υπέρ του Άρη. Εδώ ο τεχνικός της Παναχαϊκής. Πριν να αναλάβει την Παναχαϊκή ήταν προπονητής στην ΚΑΠΑ 15 του Ατρομήτου. Στεργίδης πρόλαβε, γύρισε, Σόουζα δύσκολα. Ο Γκίνο το σούτ και θα διώξει ο Δελιζήσης.
που μετά στρέφεται προς τον βοηθό, εδώ, ο αρχηγός του Άρη. Πλάγιο για την Παναχαϊκή, ο Πολύμος. Ο Φουρλάνος. Πάλι ο Φουρλάνος με τον Γκέσκιο προσπάθησε να συνεργαστεί. Έδιωξε ο Σόουζα. Κεφαλιά από τον Πλατέλα και αμέσως μετά φάουλ από τον Φουρλάνο. Που έχει κίτρινη κάρτα εδώ μέσα της Παναχαϊκής. Βλέπετε, προλαβαίνει, κάνει την κεφαλιά ο Πλατέλας και μετά πέφτει πάνω του ο μέσος της ομάδας της Πάτρας. Ο Μουμίν με τον Πλατέλα. Ελέγχει ο Λουμπαρδέας. Γκέσιος. Μπαίνει, κερδίζει, μπαίνει στη φάση ο Πλατέλας και κερδίζει. Για τον Καπνίδη δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει την πάσα. Γκίνο για την Παναχαϊκή. Φουρλάνος. Λουμπαρδέας. Έκλεψε ο Πλατέλας που κάνει σπουδαία δουλειά για τον Άρη σήμερα. Η Τζόγλου και από τον Γκίνο το πλάγιο. Πλατέλας που ισοφάρισε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αλλά δεν έχει κάνει μόνο αυτό στον αγώνα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προβλέψεις, Τάσο, για κάποια πρώτη κίνηση από τον προπονητή του Άρη, τον Δημήτρη Σπανού. Ο Πασκάλης Μελισσάς, ο βοηθός του, ναι, Δημήτρη Σπανού, φώναξε κοντά τον Κάσο και θα είναι η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Και θα αλλάξουν πράγματα, γιατί ο Κάσος είναι περιφερειακός κυνηγός. Να δούμε αν αλλάξει και ο σχηματισμός. Δεν ξέρω τώρα αν σκέφτεται να βγάλει τον Καπνίδη. Να δούμε και ποιον θα αλλάξει. Ναι, ναι. Ίσως τον Καπνίδη, αλλά θα το δούμε αυτό σε λίγο. Με την είσοδο του Πασκάλη Κάσου. Ο Φουρλάνος σε ένα γέμισμα, κεφαλιά από τον Σόουζα. Ο Δελιζήσης σε αντίπαλο στον Μουστακόπουλο που έδωσε για τον Φωτάκη. Φωτάκης που δεν έχει φανεί τόσο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πολυχρόνης. Τώρα ο Λουμπαρδέας. Πολύμος. Καλή συνεργασία. Γκέσιος. Καλή ανάπτυξη από την Παναχαϊκή. Γκίνο. Πολυχρόνης. Πέφυγε δύο αντιπάλους. Πλατέλας για τον Άρη. Και βλέπει τον Ντούνι με το κενό, καθώς προωθήθηκαν οι παίκτες της Παναχαϊκής. Ο Ντούνις με τον Πασά. Ο Πασάς για τον Ντούνι, έχει βγει όμως έγκαιρα. Πολύ έμπειρος Σπύρος Βρονταράς για να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά μέτρα από την εστία του, αλλά δείτε εδώ, ενώ είχαμε 3-2, η πάσα δυσκόλεψε λίγο τον Πασά, που θέλει να συνεργαστεί εκ νέου με τον Ντούνι. Πέφτει, μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Παναχαϊκής. Τζανακάκης κερδίζει τη μονομαχία από τον Γκέσιο. Το πλάγι όμως είναι για την Παναχαϊκή. Πολύμος με τον Πολυχρόνη. Κέρδισε ο Σόουζα. Η Τζόγλου. Άλλο ένα πλάγιο υπέρ των φιλοξενουμένων. Γκέσιος. Κέρδισε ο Τζανακάκης. Πλατέλας που απέφυγε τον Γκίνο φάουλ από τον παίκτη της Παναχαϊκής. Δελιζήσεις
Βαλεριάνος και Ντούνης. Ακούμε τον Τάσο Πακλατζή. Ναι, Τάσο. Είναι αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Ναι. Το ποιον θα βγάλει. Βγάζει τον Καπνίδη και πλέον ο Κάσος ως περιφερειακός κυνηγός. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν αλλαγές στην κορυφή της επίθεσης. Χωρίς κλασικό φορ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεδομένης απουσίας και του Διαμαντόπουλου. Γιατί ο Κάσος δεν είναι κλασικός φορ. Είναι περιφερειακός κυνηγός, μεσοεπιθετικός. Τώρα θα δούμε ποιος θα πάει στην κορυφή και αν πάει κάποιος στην κορυφή. Για αυτά τα 20 λεπτά που μένουν για την συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Πασχάλης Κάσος στο παιχνίδι εδώ, στη θέση του Αντώνη Καπνίδη. Τέταρτη συμμετοχή για τον Κάσο στο φετινό πρωτάθλημα. Έχει πετύχει ένα γκολ στον αγώνα με τον Αιγινιακό, παίκτης με καταγωγή από τον Βόλακα του νομού Δράμας. Άλλωστε έπαιξε και στην Δόξα, αργότερα στον Ηρακλή και την προηγούμενη σεζόν στον Απόλλωνα Σμύρνης. Το πλάγιο για την Παναχαϊκή. Δελιζήσης, και αυτός πέρσι πανηγύρισε άνοδο με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Μουμίν, τώρα ο Ντούνης. Κερδίζει φάουλ. Μάρκος Ντούνης που αγωνίζεται για τρίτη χρονιά στον Άρη. Το πλάγιο για την Παναχαϊκή. Σπανός έκανε την πρώτη κίνηση με την χρησιμοποίηση του Κάσου. Πασάς. Δεν μπορεί να περάσει από τον Φωτάκη. Φουρλάνος, οι δύο κεντρικοί μέση της Παναχαϊκής. Μπροστά η Παναχαϊκή. Γύρισε ο Στεργίδης. Μπλόκαρε ο Κατημύρης. Ο Κάσος εκεί με τον Μακρύ Δημήτρη. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Φάουλ για τις δύο ομάδες, συνολικά 30 στον αγώνα αυτή τη στιγμή. Ο Πλατέλας με τον Ιτζόγλου. Τζανακάκης. Έγινε η σέντρα. Ο Λουμπαρδέας έδιωξε. Ο Μουμίν με τον Πλατέλα. Πάλι ο Μουμίν, πάλι ο Πλατέλας. Ιτζόγλου. Νέα κίνηση σε λίγο από τον Σπανό. Ακούμε τον Τάσο Πακλατζή. Τάσο. Ο Ντούνης που τα πήγε αρκετά καλά, μάλλον έχει κουραστεί, τον αποσύρει ο Σπανός, βάζει μέσα τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης που πέτυχε τον γκολ της νίκης στα Τρίκαλα στο τέλος με ένα εξαιρετικό σου. Γκέσιος έκανε την κεφαλιά. Φάουλ του Μουμίν πάνω στον Γκίνο. Εδώ ο Μουμίν. Πολύ δουλειά, αθόρυβη δουλειά στη μεσαία γραμμή. Και ο Μπάμπης Παυλίδης στην δεύτερη αλλαγή του Άρη στον αγώνα. Φεύγει ο Ντούνης. Στη θέση του με το 14 ο Παυλίδης. Εδώ ο Βεργιώτης αμέσως. Τάσο, πάντως βλέπουμε χωρίς τον Καπνίδη πλέον τον Κάσο να κινείται και να επιτηρείται από τα στόπερ της Παναχαϊκής. Απλώς ναι, δεν παίζει φουνταριστός. Ναι, ναι. Δεν είναι παίκτης περιοχής ο Κάσος. Mm-hmm. Θέλει να πιέσει περισσότερο όλη την αμυντική γραμμή ο Σπανός με αυτή την κίνηση. Θα δούμε τελικά αν του βγει και βάζει τον Παυλίδη για να κρατήσει μπάλα, ο οποίος είναι παίκτης άξονα. Έτσι. Και να δώσει ίσως και μεγαλύτερη ταχύτητα στις επιθέσεις. Αυτές είναι οι επιλογές του προπονητή του Άρη. Ο Πλατέλας στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται από καλή θέση ήταν ο Κάσος που βρέθηκε εκεί απέναντι στον Βρονταρά. Το σουτ δεν ήταν το καλύτερο, δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα
τον τερματοφύλακα της Παναχαϊκής στο 75 λεπτό. Δείτε πάλι. Μπάλα φτάνει στον Πλατέλα, είναι μέσα στην φάση και ο Κάσος. Ο Πλατέλας για τον Κάσο. Ένα πλασέ πάνω στον αντίπαλο goalkeeper εδώ, ο Βρονταράς. Παναχαϊκή δεν έχει απειλήσει. Δεν έχει απειλήσει καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο, σε αντίθεση με το πρώτο που εκτός του γκολ είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αποστολόπουλο. Ο Άρης είναι η ομάδα που έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ και με τον Καπνίδη νωρίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και με τον Κάσο πριν από λίγο. Πλατέλας. Πέρασε από τον Μπαρδέα που τον ρίχνει κάτω. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό που συμβαίνει από την αρχή. Γιατί ο Πλατέλας, βασιζόμενος στην εξαιρετική τεχνική του, είναι σαν να παίζει ένα επίπεδο πάνω. Αυτή είναι η εικόνα που βγαίνει τουλάχιστον. Και βλέπουμε εδώ περνάει και με το πόδι, μετά και με τα χέρια. Κάρτα βεβαίως για τον αμυντικό της Παναχαϊκής. Αλλά με κάποιον τρόπο οι διαιτές πρέπει να προφυλάσσουν παίκτες που δίνουν και ένα διαφορετικό επίπεδο, μια άλλη ποιότητα στο πρωτάθλημα της Football League, όπως είναι ο Βαγγέλης Πλατέλας. Εδώ ετοιμάζεται για την εκτέλεση. 76ο λεπτό του αγώνα. Η κεφαλιά και γκολ από τον Δελιζήση. Το 2-1 για τον Άρη. Ο αρχηγός του Άρη, ο Γιώργος Δελιζήσης, πανηγυρίζει το 2-1 στο 76ο λεπτό του αγώνα. Από την εκτέλεση φάουλ του Πλατέλα, ήταν αφύλακτος στο ύψος της μικρής περιοχής ο Δελιζήσης για να γίνει το 2-1. Το πρώτο γκολ του Δελιζήση στο φετινό πρωτάθλημα εδώ. Με την αφιέρωση από τον Δέλη, όπως γράφει η φανέλα. Εκτέλεση από τον Βαγγέλη Πλατέλα, βλέπετε, χωρίς αντίπαλο. Ο Δελιζήσης δεν αστοχεί. 2-1 ο Άρης. Εδώ ο πανηγυρισμός. Και ακούμε και τον Τάσο Πακλατζή, καθώς το παιχνίδι έχει πάρει μια νέα τροπή. Τάσο. Ο Δελιζήσης έψαχνε τον Παύλο Μηροφορή, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας του Άρη, που είπαμε και νωρίτερα ότι είναι τιμωρημένος και δεν είναι στον πάγκο. Ναι. Ανέβηκε τα σκαλιά, τον αγκάλιασε, έγινε ένα κουβάρι. Προφανώς κάτι έχουν πει οι δυο τους στο ημίχρονο, δεν ξέρω. Είναι και η ένταση του αγώνα, είναι σωστά, όλα αυτά μαζί. 76ο λεπτό από το 76ο λεπτό. Ο Άρης είναι μπροστά στο σκορ, έχοντας πάλι ανατρέψει μια εις βάρος του κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε στην αρχή του αγώνα. Η Παναχαϊκή με τον Γκίνο. Φωτάκης πάει πάνω στην μπάλα, ο Βαλεριάνος στο πλάγιο υπέρ της ομάδας της Πάτρας. Εδώ ο Γιώργος Φωτάκης. Ο Τζανακάκης είναι πεσμένος στο έδαφος και όχι μόνο αυτός, και ένας παίκτης εδώ από την δυνατή διεκδίκηση με τον Φουρλάνο. Και ο Φουρλάνος δέχεται πρώτες βοήθειες. Ο Τζανακάκης σηκώθηκε. Και εδώ ο Μάνος Τζανακάκης, ο αμυντικός του Άρη. Το δεύτερο γκολ ξεσηκώνει και τον κόσμο του Άρη. Τρίτη κίνηση από τον Δημήτρη Σπανό μετά το 2-1. Πάω Σπακλατζής, τον ακούμε. Ναι, ο Μαραγκός στη θέση του Πασά. Και από ό,τι είδαμε, οι αλλαγές του Σπανού έδωσαν άλλη πνοή μεσοεπιθετικά στον Άρη. Ανακάτεψε την τράπουλα δηλαδή μεσοεπιθετικά ο Σπανός, ενδεχομένως να δημιουργούσε και πρόβλημα στον αντίπαλο προπονητή σχετικά με τα μαρκαρίσματα. Και τώρα προσπαθεί να... Βγαίνει ο Πασάς. Ναι, ο Πασάς είναι αυτός που θα βγει. Για να πάει στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, ελέγχοντας περισσότερο τους μπάλες που περνάνε από ανασταλτικά, έτσι, στον χώρο του κέντρου. Έτοιμος για να περάσει στο παιχνίδι. Στην δεύτερη εμφάνισή του στο φετινό πρωτάθλημα, ο Στέλιος Μαραγκός.
Είδαμε πριν την ώρα που μιλούσε ο Τάσος Πακλατζής και τον πρόεδρο της Μπαϊάρης, τον Θοδωρή Καρυπίδη, ο οποίος και αυτό ζει το παιχνίδι έτσι με τη δική του αγωνία. Ο Τζανακάκης, ναι, μα δεν μπορεί να τάσω, δεν μπορεί ο Τζανακάκης να συνεχίσει. Δεν μπορεί, ακυρώνει την αλλαγή. Ο Πασάς μένει. Θα δούμε τώρα, θα βγει ο Τζανακάκης, ο γιατρός, ο Βαγγέλης Πανταζής, λέει τον Σπανό, στο Σπανό να περιμένει για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασής του. Αν μπορεί να συνεχίσει ο Τζανακάκης, θα συνεχίσει. Αν δεν μπορεί, θα βγει αυτός και θα μείνει ο Πασάς μέσα. Αλλαγή δείχνει ο γιατρός του Άρη εδώ και το δικό όχημα. Έχει ματώσει. Βλέπετε το πόδι. Ναι, Τάσο, έχουμε αλλαγή στην αλλαγή που πρόκειται να γίνει. Ακριβώς. Αλλαγή στο πρόσωπο εννοώ. Μπαίνει ο Μπούρμπος να καλύψει το δεξί άκρο. Λογικό. Λογικό, γιατί ήταν κάτι που μεσολάβησε. Ο Χρήστος Μπούρμπος λοιπόν. Και όχι ο Στέλιος Μαραγκός στην τρίτη αλλαγή. Του προπονητή του Άρη σε λίγο, είναι έτοιμος ο πολύ έμπειρος Γιαννιώτης αμυντικός. Πολυχρόνης. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη, ο Μουμίν για τον Πλατέλα. Ντελιζήσεις και Σόουζα. Τζόγλου. Πρώτου Κάσου, που μάκρυνε ο Λουμπαρδέας, είναι απλά αγιο για τον Άρη. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Έχει φύγει ήδη ο Τζανακάκης και μπαίνει ο Χρήστος Μπούρμπος για το τελευταίο διάστημα του αγώνα. Πλατέλας, Μπούρμπος, ο Κάσος εκεί, σηκώνει ο βοηθός, δείχνει ότι το πλάγιο είναι υπέρ της, το φάουλ μάλλον είναι υπέρ της Παναχαϊκής. Τελέστηκε ο Μακρυδημήτρης σε ένα σημείο που δεν μπόρεσε ο Στεργίδης, ο Δελιζής που γεμίζει. Φουρλάνος. Τζανακάκης είναι ο άτυχος. Το αγώνα ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Φουρλάνος. Γκέσιος. Ο Φουρλάνος πάλι για τον Γκέσιο που έχει αντίπαλο τον Μπούρμπο. Αλλαγή και για την Παναχαϊκή. Είδαμε και τον Τάκη Κυριακόπουλο, τον Γενικό Αρχηγό, άλλοτε παίκτη της Παναχαϊκής. Τάκη Σέντρα. Τάκη Σέντρα από τον Πολύμο. Θα βγει ο Μουστακόπουλος και θα μπει στο παιχνίδι ο Παναγιώτης Κυνηγόπουλος. Θα γίνει τώρα η αλλαγή. Αλλαγή για την Παναχαϊκή. Αποχωρεί με τον νούμερο 22 ο Μουστακόπουλος. Στη θέση βγαίνει του 26 ο Κυνηγόπουλος. Δεξιός μπακ. Ο Μουστακόπουλος και μπαίνει ένας επιθετικός σε μια κίνηση του Φριδόπουλου να αλλάξει το εις βάρος της ομάδας του σκορ. Κεφαλιά από τον Παυλίδη, ο Φουρλάνος σε μια διεκδίκηση κάνει φάουλ πάνω στον Κάσο.
Εδώ είναι η φάση. Ο Φουρλάνος ρίχνει κάτω τον Κάσο. Πέφτει και ο ίδιος. Σηκώθηκαν και οι δύο. Φάουλ για τον Άρη. Εκτελεστής ο Πλατέλας. Όπως και στη φάση δεύτερο γκολ του Άρη. Όχι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Πιο μπροστά και πιο δεξιά. Αλλά τώρα εκτελεί ο Πλατέλας. Ο Βρονταράς έχει βγει για να μπλοκάρει την μπάλα. Στεργίδης. Εδώ βλέπετε και τον διαιτή και τον Στεργίδη να κάνουν την ίδια κίνηση. Ο διαιτής άφησε τη φάση. Ο Στεργίδης ζήτησε φάουλ. Πλατέλας. Ο Γκίνο πάνω στον παίκτη του Άρη. Έχει δοθεί φάουλ. Είναι εκνευρισμένος ο Πλατέλας με τον Γκίνο. Και ο Φουκάκης θα βγάλει κίτρινη στον Πλατέλα, μάλιστα. Στο 85ο λεπτό του αγώνα έχει γίνει φάουλ εδώ. Και μετά ο Γκίνο πέφτει πάνω στον αντίπαλό του. Και αντί ο Φουκάκης να ελέγξει πειθαρχικά τον Γκίνο, βγάζει κίτρινη στον Πλατέλα επειδή διαμαρτυρήθηκε. Και βλέπετε και την αντίδραση του ποδοσφαιριστή του Άρη. Κάτι δεν είδε καλά ο διαιτής σε αυτή την τελευταία φάση. Ο κύριος Γιώργος Φουκάκης από την Ένωση Ηρακλείου. Πλατέλας. Κάσος. Βγήκε η μπάλα, το πλάγιο είναι για την Παναχαϊκή που έχει κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο όταν και προηγήθηκε στο σκορ. Η εικόνα δεν ήταν ανάλογη στο δεύτερο μέρος του αγώνα. Εδώ ο Παυλίδης τώρα θα κάνει φάουλ. Όχι, το άφησε ο Φουκάκης. Έχει κάνει φάουλ στον Φουρλάνο ο μέσος του Άρη. Άλλη μια λανθασμένη απόφαση από τον Ηρακλειώτη διαιτητή. Φουρλάνος είναι ακόμη πεσμένος στο έδαφος. Εδώ ο Δελιζήσης θα αφήσει την μπάλα να βγει out. Τώρα ο Φουκάκης θα πάει στον Φουρλάνο. Δείτε. Καθαρό φάουλ του Παυλίδη. Θα μπορούσε να επιφέρει και κίτρινη κάρτα. Ο διαιτής Φουκάκης άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Φουρλάνος θα σηκωθεί, ο Σπανός έχει κοντά του τον Πλατέλα, τον παίκτη που έκανε το 1-1 για τον Άρη και εκτελώντας το φάουλ έκανε την ασίστ για τον Δελιζήση που με κεφαλιά έγραψε το 2-1 σκορ αυτή τη στιγμή στο 88ο λεπτό του αγώνα. Στο Κλεάνθης Βικελίδης απευθείας μετάδοση της ΕΡΤ 3, πέμπτη αγωνιστική της Football League. Άλλοι τρεις αγώνες αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Το παιχνίδι ξανάρχισε. Και έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα από την Καρδίτσα όπου η αναγέννηση νίκησε 2-0 τον Απόλλωνα Λάρισας με δύο γκολ στο τελευταίο 15 λεπτό από τον Τζάκο και τον Χαντάτα. Όφη Καλυθέα είναι στο 2-1 λίγο πριν το τέλος. Ο Κιλιάρας το δεύτερο γκολ για τον Όφη. Ο Ολιβέρα Τζούνιορ μείωσε στο 82 για την Καλυθέα. Και το 2-0 παραμένει στις αίρες στον αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Καραϊσκάκη, το δεύτερο γκολ του Γκούρτσα με πέναλτι, το πρώτο του Ρούτσι και τα δύο γκολ για τον Πανσεραϊκό στο πρώτο ημίχρονο. Η Παναχαϊκή με τον Λουμπαρδέα προσπάθησε να γίνει απειλητικός. Εκεί ο Κυνηγόπουλος, κόρνερ για τους φιλοξενούμενους, πάει να το εκτελέσει ο Φωτάκης.
εκτέλεσε ο Φωτάκης. Κεφαλιά out από τον Νίκο Λουμπαρδέα. Εδώ είναι ο Φουρλάνος. Κεφαλιά έγινε από τον Λουμπαρδέα και όπως με ενημερώνει ο Τάος Πακλατζής, ο πρόσθετος χρόνος θα είναι 5 λεπτά μετά την συμπλήρωση του 90ου. Ο Κάσος με τον Μακρύ Δημήτρη, το πλάγιο υπέρ της Παναχαϊκής. Είναι αλήθεια ότι στο τελευταίο διάστημα δεν έχει παιχθεί πολύ ποδόσφαιρο. Μπάλα φτάνει στον Γκίνο. Φουρλάνος. Γέσιος. Ο Πλατέλας κερδίζει την μονομαχία και συνεχίζει. Βλέπετε εδώ το έξτρα πεντάλεπτο, όπως το έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο Τσιμεντερίδης από την Ένωση Κοζάνης. Πλάγιο για την Παναχαϊκή με τον Πολύμο. Τάσο, έχουμε κάτι, γιατί βλέπω τον διαιτητή με τον Σπανό και τον Φριλίγκο, τον παράγοντα του Άρη. Ναι, τον γενικό αρχηγό. Ζήτησε κάτι. Ο Σπανός τον έχει αποβάλει, γιατί δεν ήταν αντίθετος με το πλάγιο που έδωσε στην προηγούμενη περίπτωση. Και ο Σπανός πηγαίνει στην κερκίδα δίπλα στον Πυροφορίδη για να δει το παιχνίδι, το υπόλοιπο δηλαδή, αυτό το έξτρα χρόνο από εκεί, καθώς έχει αποβληθεί. Και προπονητής και τεχνικός διευθυντής εκτός πάντων. Σε αυτό το σημείο. Λίγο πριν το τέλος. Κάσος κερδίζει φάουλ με την επίμονη προσπάθειά του να κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας. Η Παναχαϊκή έφτασε τα 20. Οι παίκτες του Άρη έχουν κάνει 16 φάουλ. Από τον Πλατέλα η μπάλα στον Παυλίδη. Πλατέλας τώρα από αριστερά. Παυλίδης θα πάρει το πλάγιο, θα κερδίσει χρόνο δηλαδή, στην ουσία. Ο Βαλεριάνος θα εκτελέσει εδώ οι τελικές προσπάθειες για τις δύο ομάδες και ο προπονητής του Άρη, εκτός πάγκου, στα τελευταία λεπτά, ο Δημήτρης Σπανός. Πλατέλας. Βαλεριάνος. Πάλι ο Πλατέλας με τον Λουμπαρδέα εκεί. Και ο Παυλίδης στην φάση, πλάγιο, υπέρ της Παναχαϊκής. Νέο πλάγιο, παρακορήθηκε από τον, Βαλεριάνο, συγγνώμη. Τώρα είναι ο Φουρλάνος. Μακρύ Δημήτρης. Πολύμος. Γέσιος, είναι ο Μπούρμπος εκεί. Αλλάζει πορεία στην μπάλα. Η Τζόγλου. Offside είναι ο Πλατέλας. Φαίνεται να το είχε καταλάβει. Εδώ οι αντιδράσεις από Σπανό και Μυροφορίδη και ο πρωταγωνιστής για τον Άρη με τον γκολ και την ασίστ ο Βαγγέλης Πλατέλας. Όπως βλέπετε, η απόφαση του βοηθού είναι σωστή. Ο Φωτάκης, ένα τελευταίο γέμισμα, λιγότερο από 2 λεπτά για το τέλος. Λάγιο υπέρ του Άρη, εδώ ο Καρυπίδης, ο πρόεδρος, ο Θόδωρος Καρυπίδης, πρόεδρος της ΠΑΕΑΡΗΣ. Υπάρχει ένταση, λογικό είναι από τα πρώτα λεπτά όταν η Παναχαϊκή άνοιξε το σκορ. Τώρα ο Παυλίδης που απέφυγε το Λουμπαρδέα και φεύγει ο Κάσος. Θα βγει όμως, άνοιξε την μπάλα, βγαίνει ο Βρονταράς στα πόδια του αντιπάλου για να μαζέψει, για να μπλοκάρει την μπάλα.
Μουμίν. Φωτάκης. Με δύο μπάλες. Λίγο δύσκολο να συνεχίσει το παιχνίδι. Διακόπτει ο Φουκάκης. Ελεύθερο. Την μπάλα να φτάνει στον Βρονταρά. Φουρλάνος. Κεφαλιά του Δελιζήση. Ο Ιτζόγλου για τον Πλατέλα. Που αποφεύγει για μια ακόμη φορά τον Γκίνο. Αλλάζει πολύ έξυπνα. Κάσος. Και αυτός κερδίζει μερικά δευτερόλεπτα. Περνάει όμως δύο αντιπάλους. Παυλίδης. Μέσα στην περιοχή όλα αυτά. Και τέλος τώρα από τον διαιτή Φουκάκη. Ο Άρης πετυχαίνει την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα της Football League. Με ανατροπή όπως και στο Ηράκλειο. Αυτή τη φορά το 0-1 έγινε 2-1 με τα γκολ του Πλατέλα και του Δελιζήση. Η Παναχαϊκή με πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο είχε ανοίξει το σκορ με το Μωραϊδη. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και επιστρέφουμε. Η ζωή είναι ένα σπορ. Αγωνίσου δυνατά. Άλλοτε νικάς, άλλοτε μαθαίνεις. Πάντα όμως προχωράς, γιατί η διαδρομή σε καθορίζει. Goalbet. Ασύγκριτες αποδόσεις. Νέος αφιγραντήρας Morris Premier Class. Με smart control, με ένδειξη θερμοκρασίας υγρασίας, ιονιστή και λάμπα UV για καθαρή ατμόσφαιρα και ιδανικό περιβάλλον. Με 5 χρόνια εγγύηση. Γιατί είναι Morris και σου πάει. Πίσω από κάθε αγκαλιά, πίσω από κάθε χαμόγελο, πίσω από κάθε ιδέα, πίσω από κάθε επαγγελματική προσπάθεια, πίσω από ό,τι είναι σημαντικό για σένα, υπάρχει ένα δίκτυο που σε ζεσταίνει. Ένα δίκτυο που διαρκώς επεκτείνεται. ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας. Η πιο θερμή υποδοχή. Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη. Ο λόγος αμέσως στον Τάσο Πακλατζή. Έχω κοντά μου τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Δημήτρη Σπανό. Κύριε Σπανέ, δεύτερη συνεχόμενη νίκη με το ίδιο μοτίβο, με ανατροπή σε ένα παιχνίδι σήμερα με πολύ ένταση. Είναι έτσι και αυτό νομίζω είναι το κακό για μας, γιατί δυστυχώς για άλλο ένα παιχνίδι νομίζω ξυμίσαμε μετά το 30 και αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε, δεν πρέπει να συμβαίνει γιατί κάποια στιγμή να το πληρώσουμε. Βέβαια μέχρι το 30 μπήκαμε κάπως μουδιασμένα και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο γιατί έγινε δεύτερη φορά συνεχόμενη. Νομίζω όμως για εξαιρετικά ήταν ένας πραγματικός Άρης, ένας Άρης ο οποίος έδειξε ότι έχει ψυχή, έχει πάθος και μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και για 90 λεπτά. Αυτή την ένταση θέλετε μέσα στο γήπεδο, εδώ στο κλάν της Βικελίδης. Θέλω αυτή την ένταση από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό. Γιατί σήμερα, κατά τα ψέματα, είχαμε μια εξαιρετική ομάδα. Μια ομάδα με πολλά τρεξίματα, με πίεση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Παναχαϊκή και νομίζω θα είναι διεκδικήτρια. Άρα λοιπόν, αν δεν έχει ένταση 90 λεπτά, δεν κερδίζει εύκολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει και παιχνίδι Κυπέλλου την άλλη εβδομάδα. Υπάρχει παιχνίδι Κυπέλλου. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και καλοί παίχτες να τα αποκριθούν πλήρως και θεωρώ ότι θα προκριθούμε αν είμαστε τόσο σοβαροί όσο είμαστε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω, Γιώργο, ότι την Τρίτη ο Άρης υποδέχεται στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος τον Πας Γιάννηνα σε αυτό εδώ το γήπεδο. 7.30.